Με την έκδοση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη και των τελευταίων 27 Δήμων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, ολοκληρώνει το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σύνολο των Δήμων όλης της χώρας. Ο Δήμος Ξάνθης είναι ανάμεσα στους τελευταίους 27 Δήμους που προστίθεται στους 298, στους οποίους πέρσι και φέτος εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Μετά την εξαγγελία, πριν από 2 χρόνια, έφτασε ο καιρός για να εφαρμοστεί, αφού τελειώνει το μεταβατικό στάδιο, η υποχρεωτική προσχολική αγωγή σε όλη τη χώρα. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Δήμος Ξάνθης είναι από τους ελάχιστους Δήμους, 27 αν θυμάμαι, που έχουν μείνει τελευταίοι, οι οποίοι έχουν την χειρότερη επίδοση, με την έννοια ότι δεν προετοιμάστηκαν καθόλου πάνω σε αυτό εδώ το ζήτημα. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο Δήμος Ξάνθης είναι ο μόνος Δήμος της περιφέρειάς μας, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας εδώ και 2 χρόνια, και αν συνυπολογίσουμε ότι αυτό το μεταβατικό στάδιο δεν έκανε κάποια ξεχωριστή ενέργεια, γίνονται φανερά 2 πράγματα. Πρώτον, ότι η υποδομή με την οποία ξεκινάει τώρα η προσχολική αγωγή και στο Δήμο Ξάνθης είναι η ίδια με πριν από 2 χρόνια. Άρα τίθεται το ερώτημα γιατί δεν ξεκίνησε τον καιρό που έπρεπε. Και δεύτερον, εάν όπως ισχυρίζεται και ο κύριος Δήμαρχος τον εμπόδιζε η έλλειψη υποδομών, στο ερώτημα τι έγινε τα τελευταία 2 χρόνια πάνω σε αυτό το ζήτημα, η απάντηση είναι αρνητική σχετικά με το ότι έγινε κάτι. Με λίγα λόγια, εκείνο που έχουμε είναι μια κατανόητη στάση της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και μια τομή ταυτόχρονα στο ζήτημα της προσχολικής αγωγής. Για άλλη μια φορά ο Δήμος Ξάνθης ουραγός, για άλλη μια φορά ελπίζουμε τελευταία, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή έδειξε το ανάλγητο πρόσωπό της απέναντι στα ζητήματα του Δήμου μας και στα συμφέροντα των συμπολιτών μας και ευρύτερα του νομού μας. Δεν υπάρχει άλλο σχόλιο. Το καλύτερο σχόλιο είναι η απόφαση που πήρε ο κόσμος της Ξάνθης στις τελευταίες εκλογές και κατά κάποιον τρόπο τοποθετήθηκε και απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το μέτρο συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους προς τους Δήμους για τυχόν προβλήματα κτηριακών υποδομών. Παράλληλα, θεραιώνονται θέσεις στους παιδικούς σταθμούς για να δεχτούν μικρότερα σε ηλικία παιδιά. Πέρα της μεγάλης βοήθειας που προσφέρει το μέτρο στους εργαζόμενους γονείς, το όφελο είναι και παιδαγωγικά, καθώς τα παιδιά εντάσσονται ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης ήταν απέτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και 60 χρόνια.